Η Άνοιξη συνδέεται με το ξαναγέννημα της φύσης και στο χριστιανικό κόσμο, ιδιαίτερα στον ελληνικό χώρο, με το Πάσχα, τη γιορτή της Ανάστασης. Στην Κύπρο για μερικές οικογένειες συνδέεται ακόμη με το άνοιγμα των φύλων της Σικαμιάς και το άνοιγμα του σπόρου του Μεταξοσκόλικα που φύλαξαν όλο το χειμώνα από την παραγωγή των κουκουλιών της προηγούμενης άνοιξης. Σήμερα λίγες είναι οι οικογένειες που συνεχίζουν να αναγιώνουν το καματερό, όπως η Κυριακού και ο Ανδρέας Κυρατζής, πρόσφυγες από τον Άγιο Αμβρόσιο της Κερίνιας. Στον κήπο του πρόχειρου σπιτιού τους, τον Τουρκομαχαλά της Λάρνακας, όπου τους έριξε η προσφυγιά, φύτεψαν εδώ και 20 χρόνια τις σικαμιές τους μαζί με άλλα κυπουρικά. Κάθε χρόνο την ίδια εποχή κόβουν τα φύλλα τους και ταΐζουν το Μεταξοσκόλικα με την ίδια προσοχή και φροντίδα, όπως έκαναν στο χωριό τους τις καλές εποχές. Τον καιρό που παντρεύτηκα, άρχεψα να πιάνω καματερό, να μεγαλώνω, να βγάλω μετάξι. Συνέχεια, ως τον καιρό που γίνηκαμε πρόσφυγες. Εφανίσκαμε το, κάμναμε σεντόνια, κάμναμε όλα τα ρούχα μας, κάμναμε τα μεταξωτά. Και τραπεζομάντιλα, σεντόνια, μαξιλάρκα, ρούχα, φουστάνια, πουκάμισα. Όλα τα ρούχα μας ή το μεταξωτά που έκαμναμε. Η μεταξουργία, ωστόσο, ήταν μία από τις κύριες ασχολίες των κατοίκων του νησιού ως τις πρώτες δεκαετίες του αιώνα μας. Όχι μόνο στα χωριά, αλλά και στις πόλεις. Οι καλές νοικοκυρές, κοντά στις άλλες ασχολίες τους, μεγάλωναν μέσα στα σπίτια τους το μεταξοσκόλικα. Πολλές, μάλιστα, οικογένειες σε περιοχές μεγάλης παραγωγής, όπως η Λάπιθος και ο Καραβάς, έβγαιναν έξω από τα δωμάτια για να τα γεμίσουν με κρεμασταριές του καματερού. Η λαογράφος Δ. Ελένη Παπαδημητρίου μελετά συστηματικά από το 1965 τη μεταξουργία στην Κύπρο.